είμαστε live. Είμαστε live, πόσο live, καλά live. Είμαστε η πιο live, έχω την εντύπωση. Τέλειο. Τέλειο. Είμαστε live και λεπτά, γεια σας. Ώσπου να κάνουμε τα share Ivy, να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο της Black Lemon, όπου ο Γκικότοπος μαζί με την Black Lemon φέρνει κοντά σας φυσικά το Geek Out εβδομαδία ή bi-weekly κάποτε, και πλέον τον Geek Out για τις και τη σημερινή συμπεριλαμβανομένη, αλλά και τις επόμενες τρεις εκπομπές, δηλαδή τέσσερις μαζί με η σημερινή, κάνει τα δικά του μαζί με την So Easy της Sita Mobile Vodafone. Είμαι ο Φρίξος. Yeah, I'm Ivy. Τι κάνουμε, sorry, παιδιά. You can find us on social media. I'm trying to share and I failed. It didn't work out. Εντάξει. Εντάξει, ο κόσμος θα καταλάβει, θα κατανοήσει ότι αυτά τα πράγματα είναι live. Είναι live. Και στην live τηλεόραση, είναι τηλεόραση. Ναι. Όπως και να έχει, η δεύτερη εκπομπή σήμερα, έπαιζουν το λόγο επειδή πέφτουν και λόγο. Δεύτερη εκπομπή λοιπόν, μαζί με την συνεργασία που έχουμε μαζί με, την, so easy, με το So Easy της Sita Mobile Vodafone, και έχουμε μια ολοκαινούργια θεματολογία για την σημερινή μας εκπομπή, συμπεριλαμβανομένης και μια συζήτησης σχετικά με το 2020 για το τι μας έφερε ή δεν μας έφερε. Έχουμε όμως και το κύριο μας θέμα που δεν είναι άλλον από την ταινία Wonder Woman 84. Wonder Woman 84 apparently. Αλλά πρέπει να μπούμε ολοέσια μέσα στο ψητό, το οποίο μέρος του ψητού σήμερα είναι έναν Huawei P40 Lite. Yes, beautiful phone actually. Όπως και στην προηγούμενη εβδομάδα, εκκληρώσαμε έναν smartphone. Ο νικητής θα πάρει το μήνυμα το τι κινητό, τι smartphone κέρδισε. Ο νικητής από την κλήρωση που ανακοινώνουμε σήμερα είναι ένα Huawei, θα πάρει ένα Huawei P40 Lite. Και η κλήρωση θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, έχω την εντύπωση. Λόγω ότι καταλαβαίνουμε ότι everybody is New Year's in. Ναι, σοβαρά. Ενώ εντάξει, θα δώσουμε μια εβδομάδα στον κόσμο για να απαντήσει την ερώτησή μας, νομίζω. Για να μπει στην κλήρωση ενός Huawei P40 Lite. Και νομίζω ήταν ρουμανική η διαφημίση που έπαιρνε ο φυλακτού. Τέλειο. Ναι. Ωραία, εμένα αρέσει μου πάρα πολλά. Είμαστε pan-global, είμαστε international. Come on. Μακάρα μου λέω εγώ ρουμάνικα. Beautiful language. Με ένα αρέσκιο μάντος. Βεβαίως. Ένα ωραίο μπλεντ, όντως. Λοιπόν, και ποια είναι η ερώτηση για την κλήρωση του Huawei P40 Lite. Do you want to go? Βεβαίως. Θέλω να μας πάρω λίγο πίσω. Πολλά πίσω. Μια εβδομάδα πίσω. Η ερώτηση για να μπείτε στην κλήρωση του Huawei P40 Lite είναι πώς λένε την υπηρεσία που σου δίνει δώρον εκείνα τα 500 MB για να μπορείς να αξιοποιήσεις μέσα σε μία ώρα μέσω της υπηρεσίας So Easy της Sita Mobile Vodafone, έτσι ώστε να μέσα σε πιάσει ο κανένας πανικός σε περίπτωση που χρειαστείς τα 500 MB έτσι ξαφνικά out of the blue για να στείλεις κάποιο μήνυμα, αν ξέρω εγώ, ή ακόμα και για τη δουλειά σου. Που είπαμε πολύ κατακρίβεια μέσα στην εβδομάδα που πέρασε ότι ξέρεις, πιάνουμε πολλές φορές εξαπρόπτου να χρειάζομαι megabytes. Ναι, because να τσιπαριστούμε κιόλας. Άντε τώρα. Shots fired, I'm sorry. Μόντα shots fired, δεν φτάσαμε. Φιντζε τούτο, okay, so we want to be connected. Είναι πάρα πολλά σημαντικό το πράγμα. Θέλουμε να είμαστε connected. Να γυρίσει κάποιος να πει, ρε, εγώ έχω data, έτσι με κάπως του. Γιατί δεν έχεις data? There are solutions, my friend. Δεν υπάρχουν λύσεις, βέβαια. Μην καρτεράς να έρθει το wifi σπίτι της γιαγιάς για να πεις, ρε, πιάσα σε τηλέφωνο. I'm like, again, last week was more, τώρα είναι το σπίτι της γιαγιάς και το wifi της. Τέλειο. I mean, it's true. So, πάντα τούτη υπηρεσία άρεσε μου πάρα πάρα πολλά. Και όχι όνομα του την υπηρεσία. So, η ερώτηση μας περιτριγυρίζεται γύρω από το όνομα αυτής της υπηρεσίας. Αν έχετε πρόβλημα και να θυμάστε, you can check out την εκπομπή last week. You can find it στα social media και να μας κάνετε ένα like. And check out everything that is going on. Κάμετε και δύο like άμα like. Κάμετε και τρία like. Πέτε και γιαγιάς να κάνουμε like. Τέλεια. Οπότε η ερώτηση είναι πώς λένε την υπηρεσία την οποία παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σαν το tip of the week. Yes. Ποια υπηρεσία της So Easy σου χαρίζει 500 MB το οποίο μπορείς να αξιοποιήσεις μέσα σε μία ώρα. Ναι. Για να μέσα σε πιάνει ο πανικός. Yes. So, τούτο, this is our question. Μάλιστα. For the week. Και το δώρο είναι, επαναλαμβάνουμε, έναν Huawei P40
Lite. Έναν από τα πολύ καλά κινέζικα κινητά τα οποία εδώ και 4 χρόνια, 5 χρόνια πιάνε την αγορά by storm. Έχω και την εντύπωση. Πολλά καλά που έκαναν. I'm very happy. I'm a Huawei baby. Oh, τα τελευταία μου δύο κινητά είναι κινέζικα. 5G. 5G. Τα τελευταία μου δύο κινητά είναι κινέζικα. Και μιλούμε για span 6 χρόνια. Ναι, ναι. Και είμαι πολλά happy. I'm delighted. Yep. Κάμνη και καλά πράγματα και κακά πράγματα και είναι η χώρα. Τα κινητά της είναι καλό πράγμα, είναι η αλήθεια. Yes. Θα μιλήσουμε για camps. What camps? Εμείς δεν είχε. So, okay. Να πούμε ότι η απαντήση στην ερώτηση είναι κάτω στα comments του βίντεο, όπου και αν τύχει να βλέπετε το βίντεο, είτε είναι στην Black Lemon, είτε είναι στον Γιγκότοπο ή οπουδήποτε αλλού. Βάλτε το όνομα κάτω από το βίντεο και την απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο, για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Ναι, σου so, έχετε μια εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Να μας πούν τα παιδιά, ο Ανδρέας και ο Ανδρέας. Ναι. Τέλεια. Θα γίνει η κλήρωση πριν την επόμενη εκπομπή και θα ανακοινωθεί ο νικητής live στην επόμενη εκπομπή. Άρα θα έχουμε μια ανακοίνωση του νικητή μέσα στην επόμενη εκπομπή. Μάλιστα. Και να πούμε, νομίζω, στο κυρίως πιάτο. Είπαμε για ψητών, είδαμε λίγο τα σως, είδαμε λίγο το ταψί, πάμε λίγο έτσι στα news της εβδομάδας. Στα news της εβδομάδας, οκ. Okay. Μάλιστα. Okay. Να ξεκινήσω, λόγω των εορτών, έμεινα τσάς πίσω. Σε ποιον πράγμα? Σε ούλα. Οκ. Έμεινα τσάς πίσω, να σου πω γιατί. Obviously, εν γιορτές. My God, my hair is terrible. Obviously, εν γιορτές. Και ούλα πάνε λίγο πιο slow. Ναι, okay. Μιλούω για Κύπρο, δάμε, έτσι, οπότε. 15 Αύγουστον και Χριστούγεννα. Και Πάσχα. Το Πάσχα πάει για αρτή. Πάει για αρτή. Το Πάσχα, εντάξει, το νιώσα πολλά. Ναι, τα άντερα μας νιώσαν όλη την χρονιά. Νομίζω ότι νιώθουν την κόμμα. Πρώτο χρονιά τα χασίμε. Ναι, παραμονή πρώτο χρονιά τα χασίμε. Κατάλαβες εσύ. Εμπέμπτη, εν... Και αύριο είναι Παρασκευή, θα αλλάξει κάτι. So, I was excited for this, because last week είχαμε αναφέρει καινούρια shows που κάνει και κάνει release Marvel, upcoming shows. Όχι η Marvel, ο πατέρας της. Ο πατέρας. Or Mama Disney, or oh, your Papa's Disney. Papa Disney. Mickey Mouse. Papa Mickey Mouse. So, τώρα ήρθαν in DC, Warner Bros, στην αντεπίθεση. Και νομίζω καλά έκαμε και ξεκίνησες λέγοντας Marvel, επειδή μέσα σε όλες τις ανακοινώσεις της Disney, τα πράγματα ήταν Star Wars. Ναι, είσαι διάφορα, αλλά the chunkier part. Chunky. Και ο κόσμος was so excited, was more excited because of Mandalorian and Book of Boba Fett, Grogu, hey baby, Ahsoka, ναι. Obi-Wan Kenobi, Rogue Squadron. Ήταν μόνο το που καρτερούσαμε, αλλά people were, because of Mandalorian, because of the hype right now, ναι. Εδώ κάνουν τόσο πολύ εμφάση. Όντως. Ας πούμε, I'm sorry, ενώ το πω, εσένα θα σε κοφτεί ο Shang-Chi, or Shang-Chi. It's fine. It's an Asian character. Από πού? Disney. Marvel. Well, Disney, Marvel. Okay. It's from comic books. Και ευκένει μια ωραία αυτή. Ευκένει και σειρά στα comic books. Και πήγε λίγο στον download. Which, it's okay. I was very excited. Like, see, I'm excited, but again, I'm a comic book geek. Mm-hmm. So, τώρα έχουμε την DC που μένει στην αντεπίθεση. Και έχουμε ξεκινούμε. We have 6 movies starting every year. Πρέπει να γράψουμε κάτω. Oh. Να έχει 6 ταινίες τη χρονιά αρχής γενομένης από το 2022. Ναι. Αλλά ξέρουμε ήδη κάποια που γίνα. Κάποια που γίνα, ξέρουμε και μόλις έγινε reminder έναν που γίνα και απλά κρίντζαρα. Και όν. Wonder Woman. Περίμενε, εντάξει, οκ. Okay. Wonder Woman 3. Ναι. Το New Batman που ξέρουμε και we were Pattinson, excited. Σωστά. Ναι. Είμαι σιωπηλά αισιοδόξος. Ναι, same. Τι άλλο, Shazam, που είχαμε ένα μικρό τίζεράκι που δεν ήταν live action. Αν θυμάμαι, αλλά ήταν live action. Ναι. Και ήταν αρκετά ωραίο το πρώτο το Shazam. Επειδή έκαμε blend adult μηνύματα σε family movie. Ήταν που σκεφτούμε και Shazam we knew, ναι. Α, το rock, ναι. Και εκείνο που είχαμε δει το teaser, που έθαμε πόσες details, θα ξέρουμε να τελειώσουμε αύριο. Καλή χρονιά. So έχουμε Flashpoint που είναι
revolving around. Που για να είμαι ειλικρινής, δεν χρειάζεται να κάνουν flash. Είδα το, που ήταν λίγα που είδα, καταπληκτική ιστορία το Flashpoint. Okay. Χρειάζεται ταινία, αλλά you know what, sure. Easy money, because it's something που δούλεψε εν okay. Και the dark, που τερκάζει στο DC Universe. Και εν κάτι complete. Δυστυχώς. Καταλαβαίνω όμως τι εννοείς, εν έπρεπε. No. It is what it is. Sure. Ενώ πώς έκαναν το Old Boy American Remake, ενώ συζητούμε τώρα. Έκαναν το Martyrs American Remake, συζητούμε τώρα. Τέλος πάντων, έκαναν το Old Boy Remake για ποιο λόγο. Αλλά ναι, έξι ταινίες το χρόνο. Και Nightwing. Nightwing που είναι... Μαζί με πολλά άλλα, ναι. Batman, Bat Family. Και Batgirl, να γάμουσε. Batwoman δεν ήξερω. Κρ. Ναι, γρίλους. Κάτι σαν Black Widow, ένα πράγμα. Γρίλους. Μα ναι. Ένα. Ναι, μα πότε να κέψεις. Not trigger me. Ένα. Σωστό, sorry, με συγχωρείς. Αλλά εν τούτο, I'm excited, but I'm terrified. I'm only excited, 100% excited for Batman. Sure. Που νιώθω το και Black Adam και Shazam. Αλλά όσο τραμε νιώθω ότι I need to contain my hypeness και geekiness. Because of reasons. Εντάξει, ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Anyway, so I'm παρακάτω. I needed to pause because sure. Πάντως, να καταλάβετε μετά γιατί. Έχει breathing room το DC Cinematic Universe τώρα και πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Τώρα, δεν ξέρω πόσο breathing room έχει σε ποια σινεμά, επειδή δεν έχει σινεμά τώρα. Αλλά εντάξει. Και πώς να παίξουν τα χαρτιά τους. Ναι, αναγκαστικά να πρέπει ήδη παίξαν ένα μεγάλο χαρτί και ευκάλασαν την επόμενη τους μεγάλη παραγωγή στο HBO Max, την οποία να συζητήσουμε σήμερα σαν το κυρίο μας θέμα, το review του Wonder Woman όλα 4. Μια παρέθεση, το Wonder Woman ήδη πέρασε τα 100 εκατομμύρια στις πράξεις worldwide, παρόλο που τα μισά, τα 2-3 το σινεμά είναι κλειστά. Ακριβώς. Σοβαρό μιλούμε τώρα. Yeah. They did good. Βάλει κόλους σε καρέγκλες που λαλούμε έτσι στην αγορά. Ναι. Sorry, προσπαθώ να συγκρατήσω. Έχω notes. I took notes. Έκανα και εγώ πολλά mental notes, αλλά έπρεπε να κάνω μια συζήτηση με τον εαυτό μου. We'll see. Επειδή είναι νουλά καρά αρνητικά. Εντάξει, όπως να έχει. Αλλά ναι. Πάμε. Έχει όντως χώρο το DC Cinematic Universe, όπου να έχει λίγο breathing space. Αλλά αν το εκμεταλλευτεί κακώς, με κακές ταινίες για παράδειγμα, εν γλάτσα μου να φάει. Λοιπόν, η δεύτερη είδηση σκάψε την ο κύριος Splash κατά κρύβια, ναι. Το πρωί. Νομίζω περιπέζεμαι. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ίδιος ο Richard Donner στα 91 του θέλει να σκηνοθετήσει το Little Weapon το 5. Το 5. Ναι. Okay, φίλε μου. Πόσα χρόνια μετά από 4? Το 4 με τον Jet Li, right? Ήταν με τον Jet Li το 4. Wow, πελέ. Holy crap. Jesus. I want to watch... I'm sorry. Technically, it's a Christmas movie as well. Είναι με απίστευτα τοξικό χαρακτήρα, ναι. Που, it should have told us everything we needed to know about Mel Gibson. Απλά, εν ακούαμε. When do we listen? We were not paying attention. Αλλά ναι. So, ναι, okay, at 91. Κοίτα, περίμενε. What's his name? Takashi Mike, Takeshi Miike. Ah, συγγνώμη. The Mike, φέρνω και Mike. No, because Oidios, I saw an interview. Okay, whatever, doesn't matter. You know how they westernize. He's very prolific and he's one of the most hardworking directors. Στην Ιαπωνία, βέβαια. Ναι. Like insane το amount of αυτό. So όταν το διάβασα ότι Richard Donner θέλει να κάνει σε εντένα το Lethal Weapon το 5, I was like, is this a joke? Because πολλά συγκεκριμένοι σκηνοθέτες in the West που δουλεύουν, they're so hardworking και μπορεί να περάσουν 800 χρόνια και να συνεχίζουν να δουλεύουν. It's not a joke. Okay, people, being a director and του μπορεί να πει just splash, ας πούμε, it's not something, it's not easy. You're drenched in stress and anxiety and addictions and coping mechanisms. Επειδή πρέπει να έχεις 2020. 18 moving parts. Να είναι in sync. So, I don't understand, mashallah του είναι in then and you want to do this? Μπράβο, Βιλνέ. Κοίτα, εγώ ανυπομονώ επειδή είδα τι έγινε με το Fury Road. Κι αν είσαι ένα σκηνοθέτη που είναι ένα παλιό franchise, ο οποίος θα λέει, you know what,
έχω καινούργιο vision για το παιδί μου που εδώ και πολλά χρόνια που έχει cult status, ας πούμε. Και μόνο ο Gino. Και το Fury Road άλλαξε μας τα φώτα μας. Ναι, even though, ναι, we're not gonna, I'm not gonna rant because I love that movie so much. Sure, ναι, μαζί σου. Αλλά, and I, it was beautiful, it's beautiful, I can't. Αλλά, again, an old school director, και πάλι, holy crap moly. Like, είδες? Being a director, και τον άσπι... It's not something, like, I'm talking about it and I'm sweating. Like, okay. You don't understand. Allah, mashallah, do. He wants to do it. What kind of vision he's going to have, we don't know, but I'm more excited for that. Έχει όρεξη, ναι, και πολλά πράγματα να πει. Yeah, yeah, yeah. Tax evasion. Αυτά είναι. Τι είναι τη εποχή του, δεν το λιότερο που θα μπορούσε να πάει φυλακή. Σε σχέση με όλα τα λεφτά που έχει καλύψει το Σούπερμαν, έχω συνταγάπη. Yeah, yeah, yeah. Anyway. Δεύτερον DC event, δεύτερον DC mention ο Richard Donner, cinematically. So, Cobra Kai. Cobra Kai, το οποίο θα είναι στην τρίτη σεζόν και η πρεμιέρα είναι αύριο. Ναι. Interesting, amazing, wow. Νομίζω έναν τεράστιο μπράβο. Γιατί νομίζω, είπαμε για Fury Road, είναι resurrected franchise. Θέλει να κάνει resurrect το Lethal Weapon, ο Donner. Και ήρθαμε από την εξωτερική, πριν 2 χρόνια το Cobra Kai και έκαμε όχι μόνο resurrect το Cobra Kai, έκαμε όμως και flip τους ρόλους των δυο κυρίων χαρακτήρων. Very well written. I checked out the comic book as well and ξέρω, don't ask me why, I had free time. Έχει comic book το Cobra Kai? Έχει comic book το Cobra Kai. Why am I shocked? No. Δεν ξέρω, I don't know. I was low-key shocked. I was low-key shocked. Όταν I had to pre-order it. Και έκαμε εντύπωση. Έκαμε εντύπωση γιατί I'm like, okay, this is a thing. And a lot of people were like, ρε, τι λαλείς, I'm so excited. What? Ναι, Τζόντος. Πάντως, το Cobra Kai είναι σε έναν περίεργο σημείο. Στο ότι χειρίζεται θέματα τα οποία πολλοί άλλοι συγγραφείς και σκηνοθέτες να κάνουν ένα tiptoe. Γύρω μου τα θέματα. Masculine toxicity ή το οποίο γυρίζει το γυαλί σου, you know what, things aren't always what they seem, ή το toxicity μπορεί να είναι από οποιοδήποτε, ή male ή female ή whatever, ή το πώς θα πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί σήμερα, the friendship, η σημασία του να είσαι tough ή να είσαι toxically tough ή τα πράγματα, ας πούμε. Και πιάνει notions τα οποία είχαμε για κακά τα ψέματα, για καθημερινά μαθήματα που στα 90s που μεγαλώναμε, ας πούμε. Ναι. Και λαλή σου, ξέρεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά έχει 5% αλήθεια μέσα σε ένα πράγμα που μάθαμε τότε. Οπότε δεν τα πετάσεις ούλα έξω. Ναι. Και αν είστε, περνάς τα που το κουλιάζεις τα καλά-καλά και λαλείς κακό. Ναι, and that's how it's supposed to be. You have to address everything and then start criticizing and analyzing. I mean... Σωστό. Και μην ζήγεν, να με η κορώνα. Someone got jelly today. Να, I see. Ναι, and it was not Jennifer this time. It was corona. Μάνα μου, εντάξει. Και που γίνει την ώρα που με μυρίστηκε τώρα, she's very, θέλει να πάνω, αγάπη. Πάμε παράδο. Οπότε, επαναλαμβάνουμε Cobra Kai, τρίτη σεζόν στο Netflix πλέον. Εξεκινήσαμε από το YouTube, αν θυμάστε, από το paid subscription του YouTube, για κάποιο λόγο. Αλλά και πάλι, people went nuts over it. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν καταπληκτικό. Like, no one saw it coming. I didn't see it coming. Όχι, να πως, εχ, Cobra Kai, τώρα πελάρες. Ήβραν το Ralph Macchio μετά από τόσα χρόνια. Θεωρήσεις κάπως, holy shit. Ναι. That was really good. Ακόμα και τα fight scenes που, εντάξει, είναι on purpose κάπως 80s μένα, 90s μένα. Εμπασιά μας όμως. Ναι. It's great. It's so well done. Yeah. It's so well done. Πάμε παράδο. Metro Last Light Redux. Είναι δωρεάν, στο GOG. Στο GOG. GOG, yeah, Good Old Games. Ναι, Good Old Games, GOG, GOG. Και τούτον απλά, έβαλα την είδηση μέσα, επειδή έχει 2 εβδομάδες τώρα, που η Epic, για παράδειγμα, το Game Store της Epic, διά έναν παιχνίδι δωρεάν την ημέρα. Every day, ναι. Εχθές ήταν το Torchlight το 2 για παράδειγμα, yeah. Guess who forgot to do that. Oh no, έχω το γορασμένο και ξανακατεύασα το. Έχω το γορασμένο και ξαναπια το, ας πούμε. I got carried away with working stuff. Στο PS Store, στο Golden Pass τώρα και λοιπά, είναι το Manitor, δωρεάν με τον Καρχαρίαν, πολλά ωραίο. What is today, do you remember?
Όχι, να μάθουμε σε λίγο. Να μάθουμε σε λίγο, because είναι η ώρα 6 και κάτι. Precisely. Oh, Precisely. I'm sorry. She's jelly. It's fine. It's okay. It's okay. I know. Και είναι έκπληξη, ενώ κρατούν το για έκπληξη ενώ στις 6-7. Ναι, 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 she's a little countdown. Και ήταν το Darkest Dungeon. Ρε, το Darkest, το Inside Out. Inside Out, που είχε Jerome που το είχα δει. Που είχε Jerome που το είχα δει. Wow. Που είχε Jerome που το είχα δει. Και πρότεινε μου το ένας μικρός νεαρός πελάτης του καταστήματος. Nice. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. I checked it out. Boy, oh boy, it's dark. Ναι, 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 ναι. I did not see that coming. I was like, how old are you? Και το Metro Last Light είναι αρκετά dark. Very dark, but it's incredible. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ ωραίον first person, αλλά είναι παραπάνω survival horror, παρά οτιδήποτε, παρά FPS action. Sure, sure. Έχει πολύ survival horror element, μετράς τις σφαίρες μια-μια. Ναι, it's unforgiving situation. Το radiation πρέπει να το ελέγχεις, αλλά στα φίλτρα σου ενώ, it's literally survival horror. Yes. Ναι. Λόγω του ότι είναι ένα πολλά alternate universe και υπάρχουν και βιβλία. Είναι που βιβλία πάει σημαίνει. Ναι, you can find the books. Πού? I found them on Amazon. Τέλεια. Και book depository. Αλλά you know what, support your local bookstores, go to Solonion or something. Και find them, no. Παιδιά, in Christmas time. New Year's. Oh, κλάτσα. Κλάτσα. Ναι, wow, she's so on me. I know, I'm sorry for having another dog. Κορονά. She's like, no. Πού ήρθε να πάτσω φωνάξει τώρα. No. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πάμε παρακάτω. Elders... Comment που κάτω πόσο να αγαπάτε την κορώνα, πραγματικά. Μπεμπούς. She's gorgeous. Μπεμπούς. Σκέφτηκε το. Είναι τα τσιτσαρκό με το φάιν. Κάμε το τζουέσκα θα σου. Λοιπόν... So, Elder Scrolls mm-hmm. series. Oh, wow. Ναι. What? Elder Scrolls series? What? Το Netflix. Το οποίο θα έχει το ίδιο budget με το Witcher. Προφανώς. I don't know what to tell you about this. Κοίτα, and this is... I think πιο εύκολο να το κάνεις tackle το Elder Scrolls. Hold up. No, not really, but... Oh, yeah, no. Get inspired by Morrowind. Don't shuffle. Και παίξε τα χαρτιά σου σωστά with the budget you have. Νομίζω το Skyrim είναι να μπούλαν παραπάνω. Αλλά επειδή εσταθμός στην ιστορία του gaming το Skyrim. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά you have to keep it simple για να θέλεις να δουλέψεις το Elder Scrolls. Γιατί έχει πολλά ωραία ζουμί και έχει πολλές να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ενώ το Witcher, ας πούμε, είναι λίγο πιο μονοδιάστατο. Όχι, ναι, linear. I'm sorry, I love The Witcher, but it's true. Μα θέλεις να σου πω κι άλλο μια αλήθεια η οποία να παίζει όπως το πως είναι τσάπα. The books are not that great. No, κοίτα! The only reason people are reading them is because because of the video games. They were the ones that gave the books their traction. The push. Okay, yeah, listen. You can call it a push, I guess. Okay, listen. Sapkowski is not the... Isn't it on Dan Brown? I couldn't even finish that sentence. Sorry, ne. So Dan Brown είναι από τους στεγνούς writers. Okay, όχι είναι το θέλος ο στεγνός, αλλά να σου πω κάτι... Dan Brown? No. Ah, Sapkowski. Yeah, forget about Dan Brown. Okay. This is a trivia, και the Polish people, please correct me. The Witcher books in Bologna, they're considered like a fairy tale, like, you know. Εν παραμύθι. Εν παραμυθάκι, ας πούμε. Αλλά, ναι. Αλλά η CD Projekt Red, ένα Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος στην Πολωνία. Ναι. Αλλά τα βιβλία in Poland, γραμμένα με συγκεκριμένον... με συγκεκριμένον, όχι accent. Ήφος, αδιάλεκτο. So, εμείς... που τα διαβάζουμε translated, we don't get that. Είναι κλαμβάνουμε ακριβώς πώς θέλει ο Σαπκόφσκι να περάσει γίνει το πράγμα. Ναι, so, όταν μου το είπαν μου το συγκεκριμένα και τρία άτομα, Polish people, obviously. Προφανώς. Και είπαν μου ότι, ξέρεις, διαβάζουμε το και he's good. Και είμαι κάπως το και άρα και εξηγήσαμε μου αυτό και μετά έκαταλα ότι, wait, hold up. Κάπου πρέπει να πήγαμε λάθος στη μετάφραση, literally. So, ναι, γι' αυτόν ίσως είναι λίγο στεγνό. Γι' αυτόν ίσως το ύφος του... ούτε η Πολωνία λάλλουν ότι he's an amazing αυτό, αλλά ναι. Anyway, we're talking about Witcher. Ούτε να συζητήσουμε και τον Elric. Oh, my baby. Beautiful. I have a thing for white-haired men.
το οποίο ήταν κατακλεμμένος ο Γκέραλτ, όπου τον έλεγε. Δυστυχώς, it's such a fact. It's such a hard fact. It's okay. Λοιπόν, έμπειρας. Που την μιάνο Σαπκόφσκι δεν ήθελε τζιν το fame. Because that would bring that thing into light. Αλλά από την άλλη, ας εγκαλά τα video games. Ναι, και εύκαλεν με το Netflix, εύκαλεν την πακήραν του και η CD Projekt Red ήταν πολλά αγή στον τρόπο που τον χειριστήκασαν αντί να του πούν, φίλε, υπόγραψες, Zeus. Ναι, ότι έκανες it's in the attitude του που ενοχλήσαν. Ναι, βέβαια, βεβαίως. Όχι, μα είναι δικαιού του να το ζητήσει καν. Επειδή είχε υπογράψει τα δικαιώματα off, done. Αλλά μετά κάπως εσύ ξένοι που κάτω μου να κάνω. Τελευταία αυτή, quickly, because this is more comic booky. For people that follow DC Universe Batman, James Tynion, ο current συγγραφέας του Batman κτλ. He's taking over Snyder's position. Γιατί θέλει ο Snyder να κάνει τα δικά του τα πράγματα, so James Tynion λέει κάπως του, they decided to offer him more projects. He also has a 3-year plan for Batman and all the other stories and what he's gonna weave and get lost in or tangle or find out stuff. But this is comic book stuff related, I know. Alla, this is what they say. It's rumors of the James Tynion is taking over Snyder's position. Che, το σίγουρο όμως είναι ότι he has a 3-year plan. I was reading it up today. Έτυχε η πρώτη μπροστά μου και I was like, okay, 3-year plan. Not bad for writers, good to plan. Εκτός θα σου χτυπήσει το COVID και κάπου χαθείς. Okay. Yes. I don't know, man. Να πιντώσω έναν τελευταίο πράγμα. Θυμήθηκα την ώρα που μιλούσαμε για το Elder Scrolls series στο Netflix. Yes. Ενώ ότι να υπάρξει και μια ταινία Dungeons and Dragons. Που να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2021. Και Magic the Gathering. Στη ράση του Netflix. Σύνο, αν πάμε το και πριν καιρό. Απλά τώρα θυμήθηκα. Ο λόγος που θυμούμε για τη σειρά του Dungeons & Dragons το 2021 είναι ότι rumored ότι να παίζει ο Chris Pine μέσα. Segway! Πάμε στο κυρίως μας θέμα αφού ανακοινώσαμε τον Chris Pine που μπορεί να είναι μέσα, είναι rumored να είναι μέσα στην σειρά Dungeons & Dragons που να κυκλοφορήσει. Είσαι ότι ταινία. Το Dungeons πρέπει να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2021. Λοιπόν, Chris Pine, ο οποίος ήταν και συμπροταγωνιστής της Gal Gadot στο Wonder Woman 84, που είναι το review της εβδομάδας. We're so excited! Λοιπόν, είχα τη χαρά και την τιμή να το δω. Και είδα το μάλιστα σε VR. Big Screen Beta είναι ένα app το οποίο παντέχεσαι μέσα σε σινεμά. Really? Έβαλα τα focal, τα headphones μου. Ρε περίμενε, are you serious? You did that for 2.5 hours from the movie duration. Ναι. Ήταν πολλά ωραία εμπειρία, επειδή έγκυος θα πατήσω μέσα σε σύλλεμα, και γέρω να πάω σε σύλλεμα. Φρίξω, what? No, baby, no. Wow, εντάξει, νιώθω ότι έχεις πολλά αρνητικά έντονα συναισθήματα για το Wonder Woman, τα οποία εγώ δεν έχω τόσο πολλά. Επειδή έχεις το πάσο VR και είσαι... Καμία σχέση, εννοώ τα προβλήματα του εν ό,τι πιο οφθαλμοφανές υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα σε μια ταινία για super heroes. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία είναι κάτω από το surface, τα οποία είναι, yeah, like how Wonder Woman raped a man. But θα το αναλύσουμε τώρα. We don't have to go that deep, right? But that's what happened. Yeah. It's oh my okay. God. Okay. Right. Επειδή I'm gonna rant. No, δικός σου. Το stand είναι δικός σας. Before we start going so deep into it, should we go for... I feel because να πιάσουμε πολλά in κουβέντα. Okay, well we should. Do you wanna go for the... να ξαναπεθυμίσουμε για τον giveaway μας ή να το κάνουμε... Oh, βεβαίως μπορούμε. Πριν πούμε στην... Πριν πούμε τέλεια βαθιά, παιδιά. And of course, this is gonna be a spoiler full review. Ναι. I'm sorry, παιδιά. It is what it... Too early, guys. Never mind. We're not gonna... Spoil half the movie. Okay, we're gonna talk about some... Να μιλήσουμε για τα πάντα εκτός από το final act. Yes. Okay. Το οποίο είναι... giveaway, right? So we have a giveaway every week. Καταπληκτική μας εκπομπούλα εδώ με την So Easy. We're doing stuff with So Easy. Right? So η ερώτηση είναι πώς λένε την υπηρεσία, right? Πώς λένε την υπηρεσία που δίνει δωρεάν 500 MB, εντάξει, μια φορά
για μια ώρα, μια φορά να την αξιοποιήσεις. Once a month. Okay? So, για να μην σε πιάσει ο πανικός, 1-1-1-1-1. Πώς λέγεται αυτή η υπηρεσία? We mentioned it last week. Και να το βάλετε να απάντηση κάτω στα comments στο βίντεο που βλέπετε, είτε στον γιγόντοπο είτε στην Black Lemon TV ή οπουδήποτε που βλέπετε αυτό το βίντεο, απάντηση κάτω στα comments για να μπείτε στην κλήρωση, για να έχετε το chance να κερδίσετε Huawei 40P Lite. 40P Lite, 40P Lite. You did not just say which right. Which is right. I'm sorry. No, that's not. I didn't want to go. That's good. That's good. Great. That's, yeah. That vibe. This is how we do 2021. Σε λίγο. Σε λίγο. Wait, ναι. Έχει λίγες ώρες ακόμα, not that it would matter. So basically, so do we have a tip of the week? Would it be so easy next year? Βεβαίως και έχουμε tip of the week. Και έχει να κάνει με το πώς μπορείς εύκολα και άνετα να κάνεις top-up. Ειδικά σήμερα, το σου είδες σου. Και δυστυχώς επειδή δεν μπορούμε να είμαστε με τις οικογένειες μας μέσα στο ίδιο σπίτι, να πρέπει τσάι που να είμαστε, είτε να στείλουμε κάποιο μήνυμα, να κάνεις ένα video call με άλλη χώρα. Τέλος πάντων, να μιλήσεις και να συνδεθείς με την οικογένεια σου, ας πούμε. I don't know what you're saying, because we haven't talked about our main point yet. No, we haven't. We're still... We got this. Ναι, anyway. Anyway, οπότε, πηγαίνοντας στο sita.com.cy/so-easy, παύλα top, παύλα up, μπορείς να κάνεις top up εύκολα την SoEasy κάρτα σου μέχρι και 3 GB. So I think it's very important that from Bethka, because you know, sometimes we're a bit wasteful, μας μην ισχύει τίποτε, but guess what? You can top up easily. So it's fine. It's cool. Ακριβώς. So speaking of topping up, Wonder Woman. Okay, I will try to keep it not so spoilery. Κάποια πράγματα είναι απλά να πούμε, επειδή εντάξει, ενώ... Okay, do you agree, yes or no, ότι ο Pedro Pascal, hold up, and what's your beautiful name? Kristen Wiig? Μπράβο. Okay. Τα είναι μου Barbara. Που παίζει την Barbara. Okay, ναι, I see, Minerva, ναι, okay. Λοιπόν, do you consider them that there was wasted potential? No, αξιοποίησαν στο επάκρον γίνον που το έκανε οι writers τους. Exactly. Αλλά they were too good. Too ναι, good. Ναι, αφού ήταν πολλά καλή. Ναι. Ήταν ο Πέτρο Πασκάλ και η Barbara Kirsten. Kirsten Wiig, yep. I consider them that they were 100% ενιώθαν το ρόλο. Meanwhile, η Gal Gadot ήταν ένα 2D cutout. Emotionless, σε φάσεις που εξηγάς ο άλλος what he feels, what's gonna happen, something, the sacrifices you have to make, and κάπως του μιξούλα δάμε και ξεκινάς και φορά από την άλλη. Και σε άλλες φάσεις, I felt that τη στιγμή που έχεις ο Chris Pine was so much fun to watch. Μα και στο he's πρώτο, ενώ το ραπόρ που είχασαι στο πρώτο, νομίζω είναι γίνον που σώζει την ταινία. Εν το μόνο... Και ο Πέτρο Πασκάλ και η Κρίστιαν Βίγκ. Πώς καταλήγει όμως ο Κρις Πάιν, σαν ο άνθρωπος, ο μοναδικός άντρας που αγάπησε η Diana Prince πριν 60 χρόνια, να είναι ζωντανός 60 χρόνια μετά από θάνατον του. Εμέρος, παιδιά, εμέρος της περίληψης. Ανακαλύφθηκαν μια πέτρα η οποία αν την αγγίξεις σου πραγματοποιεί μια ευχή, αλλά από την άλλη σου αφαιρεί γίνον που αγαπάς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, which... No, because... No. The thing is that... Because... The loophole... Μα πού θέλω να ξεκινήσω το loophole, τότε ο κόσμος επίδησε που τον... Πρώτον παγκόσμιο στο 1984 χωρίς να αναγνωρίζει οτιδήποτε χρόνο πριν που γίνω να σου... Ναι. Εν υπήρχε Diana Prince τόσα χρόνια, εν ίδια φάτσα και ναι, ρώτησε κανένας, συγγνώμη κυρία μου. Πού είσαστε, πού βρίσκεσαι, γιατί είσαι έτσι. Γιατί είσαι το ίδιο πράγμα να δοκιάσεις τα χρόνια. And no one addressed Wonder Woman in her own film as Wonder Woman. Στο πρώτον είπαν τις λέξεις Wonder Woman, no. Στο δεύτερον, παιδιά, what the fuck. Ενώ το πρώτον ήταν origin story, να το καταλάβω. Το δεύτερο, α, δε, τι πετά, μια γυναίκα. Ρε, I'm sorry, this is not, I didn't know, what the fudge. Is it a plane?
It's a woman. It's a woman. What is she doing? Νομίζω η Άιδη θέλει να μας πει ότι δεν της άρεσε το Wonder Woman 84. Hold up, because I have more. Ναι, είμαι σίγουρος. Περίμενε να το παίξω, δύο λεπτά να το παίξω έτσι. Καπινέ καλό. Έγραψα, okay, a horrible dialogue. Πάμε παρακάτω. Το σενάριο γενικά ήταν μούφα, μούφα. It was so, so bad. Okay, we had some brilliantly directed scenes. Τα action sequences, Patty Jenkins, μουάχ. Very good. Που είναι περίμενα κάτι διαφορετικό. Μετά από γίνον, τι τρώεις. Πίτα με αυγά. Μα καλά η πίτα με αυγά. Μια χαρά η πίτα με αυγά. There's nothing. Like, it was some beautifully executed scenes. Mm-hmm. Where's the essence? There was no essence. Πάμε παρακάτω. Okay. Within 30 minutes, you can... Ούτε καν 3 minutes. I'm giving you 3 minutes because I feel generous. You can understand the whole plot της ταινίας. Όχι, εγώ είδα... Τα 10 λεπτά είναι το intro, πέατε εγώ. Είδα την και αναλύσα την μες στο νου μου για αρκετή ώρα και ακόμα είναι κατάλαβα πως ζουλεύκουν με τις ευχές και με το ένα σου τζίσο, μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να καταλάβεις. Ναι, πάμε παράδο. So, okay, I wrote down, I remember writing down, is this a kid's film? No. Έγραψα, Chris, wow, wasted. Μετά έγραψα, what's the point on this film? Στο λεπτό 58.58 λεπτά 51 δευτερόλεπτα. Στο 59.04 έγραψα why is this 2.5 hours long. Παρακάτω γυρίζω και λαλώ oh the plot hole θαυμαστικό στη μια ώρα και 10 λεπτά. Δεν κάνω. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχει το Wonder Woman. Και αφού αναφέραμε τον Chris Pine και πλαλούμε ότι ο χαρακτήρας του έρχεται πίσω από τους πεθαμένους, πρέπει να αναλύσουμε το πώς έρχεται πίσω από τους πεθαμένους. Ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν ότι άνοιξε μια πύλη και φύγει μέσα ο χαρακτήρας. Όπως όλα τα άλλα. Όπως ο Steve, όπως Steve right? Steve, μπράβο, οι Αγιελάδες. Right. Τζεντζαμέ. What is this? Εξηγούμε ξανά ότι το plot, το McGuffin είναι μια πέτρα η οποία. Όταν οι Jesus κάνεις μια ευχή, πραγματοποιείται, αλλά έχει μεγάλο price, ακριβώς. Και από λούς, εφάνισε πράγματα out of nowhere, δημιουργήσαν 100 πυρηνικές. Out of thin air, του διπέτρα. Αγελάδες. Αλλά τον Steve, έναν μπορούσαν. Έναν μπορούσαν. Έπρεπε να κάνει, να γίνει κάτι και για μένα, everything was, for me, everything was like, is this a joke? Ray, is this okay? This is not, what is this concern? And also, Wonder Woman is a really bad friend. She's a really bad friend. Why? Γιατί? You see your friend, και they're in a dangerous situation. Ποια φάση? Τέλος στην αρχή, this guy grabs Barbara and he's like, and she's like, ναι. Όχι, καρακλωτσάτο. Καρακλωτσάτο είναι η Wonder Woman, she protects Barbara. Remember, τέλος στην αρχή, just always remember, anyway, see you at the office tomorrow, bye! Και φεύγει και αφήνει την, the woman is shocked. The next day, we can see Barbara, hold up, hold your horses. It's a superhero film though. Και θωρείς την Barbara ότι αρκεύκει και έχει sudden changes στη συμπεριφορά. Wonder Woman, meanwhile, my boyfriend, Steve. Μιλούμε για το ίδιο στούδιο που έχει το CW, εντάξει, so that's what I like. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν τα superhero films πλέον and not they wanted people to take them a bit too seriously. So we got Wonder Woman, like see, and I still don't have my Black Widow film. Oh, neither. No, this is sacrilege. I'm sorry. 2.5 hours. Ενώ όταν να βγουν οι Ελλάδες, οι πυρηνικές, whatever, αλλά ο Steve ο αγαπητικός έπρεπε να υπάρξει μέσα από το κορμί ενός random ανθρώπου. Who wrote this shit? Who wrote the Jomonogino with that? It's trying to be feminist, Allah. It's. Oi, Dimurga, πίστευτα προβλήματα. What is this? Ah, for his high heels. What the fuck do you mean? I'm no, sorry, but wow, ξεκινάμε έναν ωραίο μονταζάκι 80s. Κλώτσα το αυτοκίνητο, σώζει την νύφη. Την νύφη ρε φίλε. What is this 90s Superman Lois and Clark? Well, it's 80s Wonder Woman. Προσπαθούσαν. It was 80s. Εγώ ένιωσα την 80s-λα. Εδοκιμάσαν, ναι. Εγγίσαν τη χούσιο, όπως την τάση που πάνω στο τελευταίο σκουπ. Το τελευταίο σκουπ τάση, what? Δεν ξέξαμε να σας φέρουμε τάση, συγγνώμη. Αν έχει πολύ, πρόβλημα. Ναι. So, I don't know. Do you wanna
Κοίτα, να πω το εξής. Μετά που είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με έναν πολύ καλό μου φίλο σχετικά με το ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα των superhero films είναι ότι βάσει κάποιων superhero films ήθελα να τα κλάβουν λίγο πολλά πιο σοβαρά από ότι πρέπει υπόψη. Ήρθαμε στην άλλη πλευρά του στυλ relax, it's just a comic book superhero film that you can watch a bit lightly. Περίμενε όμως. Because they did not respect the material. I cannot speak about that. I'm speaking, mm-hmm. and boy oh boy, they did not take notes from comic books. They were like, this works. So, Jonas που γράψε την Wonder Woman ήταν απλά κάποιος που θέλει να σχεδιάσει την φαντασίωση του BDSM dominatrix. Ah, ναι. So, what are we talking about? I mean, Gal Gadot is a gorgeous lady. Ay, por Dios. Isn't she? That's okay. Shalom. It's Ivanji Palestini. Whoa! Chenanji Cleopatra. I'm sorry. I am terribly sorry. I can't. I tried. I gave this movie so many chances. Allah, mesti psishi mu, I'm like... This is terrible. Yeah. As a comic book geek, mm-hmm. this is disrespectful. As a woman, this is alarming. I'm like, this is not. Where's my Black Widow? And I'm a DC. And you know what? People know this at the store, and my friends know this. I'm a DC fangirl. Okay. Like, straight up. Δηλαδή, αν πρέπει να έχεις Alexis Marvel in DC, να λες DC. DC. Okay. But what is this? Ευκάλετε με ούτε ασπροπρόσωποι με ευκάλετε. White is not my color. Do you know what though? The DC Cinematic Universe το λέξανε consistent. Anyway, speaking about consistency. Το Aquaman ήταν πολλά ωραίο όμως. Right. I had fun watching Aquaman. Oh my God. I enjoyed watching Shazam Aquaman. Shazam was pretty good. Aquaman was light fun. Done, right? Okay, but you see, light Aquaman knew Odi was light. Mm-hmm. Jay took itself not so seriously. Wonder Woman, what are you trying to do, girl? The Wonder Woman έκανε κάτι διαφορετικό. Έπιανε ένα αρκετά heavy θέμα και έπαιξε το lightly. Ενώ... Εν έπιεν full light που την αρκή, ξεκίνησε να μας το παίξει λίγο light 80s, χαχά, βρώμε στον δρόμο και στον κόσμο και μετά έπινε και cold war, dark fantasy, nukes παντού, να πεθάνουμε όλοι, μια γενέκα που κατάληξε να έχει τρίσια και νύσια, έγινε apex predator, παιδιά μια στιγμή. Wait a minute, isn't that the plot of Superman 3? Και πιάνει ο κουβέντα, στην αρκή που η Μιτσιά βρίσκει τον δρόμο και πάει να δέρει τον μαραθώνιον στη Θεμισκήραν, σταματά την ημάνη και αλήθει, ενένει η ώρα σου κόμμα. You just killed the kid. You just killed the kid's dreams. What are you doing? Who wrote this shit? Speaking of who wrote this shit, πάμε στο comic book segment μας. From the top, action! Χαιρετούμε, τι κάνουμε, τα πωσούμε. Hello! Hello! Yes! So, είμαι εδώ με τον Πόλη, ο Πόλης σας, regular Ant Comics follower. A helper, a regular friend. I had to use it again, I'm sorry. So, είμαστε εδώ με κάποιες recommendations. Ξεκινούμε από τούτο με μπροστά μας. Να ξεκινήσουμε από τούτο. Okay. Εσύ τέλειωσες το, τέλεια. Ναι. Άδειξε και στον κόσμο. Ναι. Yes. Merci. Είναι της Image, συγγραφέας, artist, person in charge, Mirka Adolfo. Ναι. Go. Λοιπόν, καταρχάς η Mirka Adolfo είναι μια καταπληκτική artist, ναι. writer. Μια από τις δουλειές της είναι το Unnatural. Το Unnatural, το οποίο είναι εκείνο που την έκαμε πάρα πολλά διάσημη. Εγώ έσκευασα και το Unsacred. Το Unsacred εν τέλειο. Που είδα webcomic και πολλά καλά. Ναι, και κάνοντας issues και πηγαίνει τον graphic novel κιόλας. Λαμβάνει χώρο στα late... 19th. Ναι. Τέλη του 19th century. Στον πυρετόν του χρυσού του Klondike. Που όσοι γνωρίζετε. Κάποιοι μπορεί να ξέρουν και από Uncle Scrooge ιστορίες, ναι.
όπου εμφανίζεται μια gothic φιγούρα, η Lady Helene. Ναι. Στο Woodsboro. Woodsboro. Σε έναν πολύ ενδιαφέρον, σε μια πολύ ενδιαφέρον μικρή πόλη, ναι. Small mining town. Μετά την εμφάνιση της Lady Helene, αρκεύκουν και γυρίσκονται κάποια μυστηριώδη και ανεξήγητα καταστάσεις. Δηλαδή, sorry, να σε διακόψαμε. Ναι. This is gothic και θωρείς πολύ έντονα το Lovecraftian element. Θωρείς τα people are going a bit nuts, έχουν κάποια ναι. visions, stuff are being weird, η Helene, επειδή ναι. γράφεται H-E-L-L, Helene, είναι αρκετά μυστηριώδης and very pale, ναι. very beautiful, but something is off. Με άρεσε μου διότι έχει αρχή, μέση και τέλος το μερσί. Και μπου τα πιο ωραία κόμικ που εσκεύασα. 2020? 8 στα 10. 8 στα 10. Wow! Το δεύτερο recommendation είναι το Juliet Takes a Breath. Λοιπόν, το Juliet Takes a Breath βιβλίο και έγινε ένα adaptation σε comic book. Okay. Όταν το παραγγείλα και όταν είδα λίγο, ας πούμε, πριν το παραγγείλω, άρεσε μου πάρα πολλά το artwork. Έγραψε το η Gabby Rivera και this is about, I'm sorry, this is about feminism and queer identity. Δηλαδή, έχουμε την main protagonist, το όνομα της είναι Juliet Milagros Palante. Φεύγει από τον Bronx και πάνε να πιάσει έναν internship στην αγαπημένη της συγγραφέα που έγραψε έναν τρομερό φεμινιστικό βιβλίο και θέλει να πάει για να διδαχτεί και να ανακαλύψει παραπάνω για τον εαυτό της και το internship να την βοηθήσει να κάνει graduate. Ταυτόχρονα όμως επειδή έρχεται από μια οικογένεια Puerto Rican, ας πούμε, θωρείς το πάρα πολύ έντονα. Okay. Και she is a very... she's young, she's curvy and she is also gay. Λαλείς εδώ από την αρχή, ας πούμε. Ας και ο χρωματισμός. Ναι, και πάντα το ίδιο theme. Πέζει με αποχρώσεις του ροζ. Ροζ, πιτς, πορτοκαλί, ναι. Με άρεσε και ότι μιλάς που έχει για το accept yourself as it is. Στο τέλος της ημέρας είναι το ναι, εμπολά διδακτικό τούτο, διότι στις βέβαιες μας το να είσαι ο εαυτός σου είναι εύκολο. Λόγω πρότυπων, λόγω κοινωνίας, ναι. Οπότε σε όλο πολλά σημαντικό το να σκευάσεις το concept. Ανυπομονούμε για το 2021. πολλές σειρές ακυρωθήκαν και κανσελαριστήκαν εν έτη 2020, we know this. So, we're looking forward προσωπικά εμείς σε δύο πράγματα. Για το 2021, fingers crossed, να μην πάνε όλα να ισοβεδοθούν πάλι. So, ξεκινούμε. Να βγάλει η Marvel το High Republic. Star Wars High Republic. Το οποίο, το που συζητούσαμε πριν, ότι it's an era που ενεργήσαν σχεδόν καθόλου. Και μαθαίνουμε καινούριες ιστορίες και να δουν καινούριους χαρακτήρες, ας πούμε. Ήδη οι προπαραγγελίες ξεκινήσαν, μπήλε, αν αποφασίσετε να διαβάσετε, αρχίσετε παιδιά μου, αλλά να μπελές, I'll try to hook you up. Νομίζω βοήθησε και οι σειρές στο Μανταλόριαν. Ναι, νομίζω έκαμε πολλά καλό. So, εδώ και εντουγήν το boost στο Star Wars που χρειάζεται. That's from me, πάμε σε εσένα. Εγώ περιμένω να και το Future State της DC, DC. It's a big event. Είναι ένα event που το προγραμματίζαν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι λαλούσαν το ότι ήταν το 5G, το 5th generation of Super. Από ότι είχαν να κουρίσει το όνομα, αλλά ναι. Ναι.
You could see ότι είναι multiverse κατάσταση. Ναι. Απλά το gimmick με το event είναι ότι είναι για λίγους μήνες. Hold up. Είναι για λίγους μήνες και μετά να ξεκινήσουμε. Τούτο μας είπαν και τούτο φαίνεται και online. Εμένα αφήκαμε λίγο στα σκοτεινά, not gonna lie, γιατί είναι αρκετά secretive με το event. Θα γίνει το event και μετά να ξαναξεκινήσουμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος μας. So, εν τούτον, έχουμε το Marvel High Republic και έχουμε και τον DC, το Future State, τις που καρτερούμε. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, παιδιά, γιατί δεν αντέχουμε άλλο ένα 2020. Αλλά εντάξει, ελπίζω να μας προπατήσουν. Εντάξει, εγώ εύχομαι το 2021 να είναι πιο καλό, να σκευάζουμε πιο πολλά comics, ναι. Of course. Και να σκευάζουμε γενικώς, ναι, γιατί reading is good. Ναι. Αυτά. Yeah. Thank you. Thanks. Έπαιζαν και μαύρο. Live TV, παιδιά, τέλειο. Λοιπόν, είδαμε το comic book segment και είδαμε και τον Ο οποίος είναι και πίσω από την κάμερα, βλέπουν τον αυτή τη στιγμή. Ο πόλης σας, ο πόλης μας, ο πόλης μάνος. Ο πόλης μάνος. Sorry. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, ήρθε στην παρέα μας έναν Quest 2. Out of nowhere, what? Είχα τη χαρά και την τιμή να ψάξω για να βρω να αγοράσω έναν Quest 2 και ο Japan νομίζω δεν είναι δυσκολεύκουμουν, απλά έφερα το που την Αμερική. Κατακρύβαν, παράγγειλε κάτι από την Αγγλία τέλος Νοεμβρίου. Και παράγγειλα το Quest 2 και το Oculus Link 3 Δεκεμβρίου. What? Και ήρθα μέσα σε 2 εβδομάδες από Βαλτιμόρη και Las Vegas αντίστοιχα. Τι νόμου είναι Αγγλία να έρθει ακόμα. Ναι, meanwhile τα κυπριακά τα γυδρομεία. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε το Quest 2 τι είναι. Έτσι στα γλύωρα είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την αγορά. Γιατί είμαι πιο φθηνό μου το κινητό μου αυτή τη στιγμή. Τι είναι το headset, είναι standalone. Κάνει install παιχνίδια standalone πάνω και παίζει τα χωρίς να χρειάζεσαι να συνδεθείς με το computer εν σύρματα που αν θέλει κάνει το για να παίζει όλα τα Steam VR games. Κάτι που κάνω πάρα πολλά, ειδικά για driving κλπ. Είναι ότι πρέπει. Σοβαρά. Yeah, it's magical. Okay. Λοιπόν, εννοείται πως δεν έχει το performance που έχει έναν vibe των 600 ευρώ. Ή έναν τεράστιο ακριβό rift των 1000 ευρώ, για παράδειγμα. αλλά είναι το καλύτερο entry level VR headset το οποίο μπορείς να αγοράσεις. Δεν χρειάζεται να στήσεις ούτε πύργους για να κάνει read τα σέρκα σου ή τίποτε. Εν ούλα μέσα στο headset, right? Φορτίζεις το, πάει 2,5 ώρες όταν δεν είναι ενωμένο με το PC για παράδειγμα. Αν είναι ενωμένο μπορείς να πάει για μέρες, δεν παίζει ρόλο επειδή είναι ενωμένο με το computer. Και I'm here to say ότι πολλοί κόσμος επίσης να κάνει πρόβλημα με το connectability του ή με το connectivity του με το Facebook, επειδή πρέπει να έχεις Facebook account για να έχεις Oculus Quest 2. Παίζει ρόλο για μένα τούτο? No, κανέναν απολύτως ρόλο. Έχω Facebook account εδώ και 10 χρόνια ανώ ή παραπάνω, δεν με πείραξε ποτέ το γεγονός. Οπότε απλά έχω Facebook account, so I can have an Oculus Quest 2, εμπέζει ρόλο να πούμε. Okay. Υπάρχουν κάποια corner cutting τα οποία κάνουμε για να κατήσουν την τιμή κάτω και καταλάβεις τα φαίνονται, αλλά μπορείς να ξεπεράσεις πολλά εύκολα. Okay. Ναι. Question. Mm-hmm. Quest. Yeah. Amazon.com, έφερα το που την Αμερική. Thank you. Okay, what was the problem of people with Facebook now? Because, okay, I am not into this. Περίμενε, ναι. So, I'm a newbie. Κατανοητόν, απλά it's immoral. Πρέπει να έχεις Facebook account. They're data mining us. All the time. You're okay with that, right? I mean... To a certain extent. Yeah. Ενώ κακά τα ψέματα... I'm sorry. Το τι έχει Google πάνω μου, τον μπορούσα κάποιο σήμερα. Το τι έχει Google πάνω μου, κάνει με και φοβούμαι. Εξ μάκινα. It's true almost. So I don't understand. You share so much online. Εκτός αν είσαι που γίνουν στους tinfoil people. Ξεράθρωπους που είναι tinfoil, αλλά επειδή δουλεύουν μέσα στον τομέα των IT, they know what's up, αποφεύγουν τα ούλα. Exactly. So you can't, I know και εγώ κανένας και συγκεκριμένα άτομα. Αχιλλέας της Γλώριας, τούτος.
δεν θα πω ονόματα εγώ. Όχι, Λεβέντης, εν τέλειος. Ναι, ναι, εγώ για τους δικούς μου θα πω. Αλλά, εμπλάσιο καταστήματος, amazing human being. Αλλά θυμώ ότι μια μέρα I was doing some stuff με την CCTV κάμερα και γύρισε κάτι τζίπε μου και I'm like, wait, hold up, you don't have Facebook. He's like, nope. Και I'm never gonna get Facebook. Nothing social media. Έναν email και κινητό. Έχει email. Έχει κινητό, παίρνει μέσα στο τρέτο κινητό. He knows. Da, okay. Άρα γνωρίζεις. He knows, because he's IT. Da, okay. So, he κάτι εξηγούσε μου and how things are working. So, I understand. Ο Φρίξος, η Ivy που έχουν Facebook το 1885. Πλήρη γνώση μου το τι συμβαίνει στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή. But I don't consider it. Feel it, how light it is. What? It's a wonderful piece of tech. No. Ναι, wireless VR and you can play stuff with that. Ενώ έχει τα RAM του, το processor του, την κάρτα. You can do it, yeah, it's fine. What? Έχει σβηστό φυσικά, αλλά. This is so comfortable, but you know what's freaking me out? It's white. Ποιο πράγμα? Ότι it's white. Α, οκ, το πλαστικό εννοείς. It's white. Καλύτερα, γιατί ήταν μαύρο, να μου πέφτει από το γραφείο το λάγιστο μια δύο φορές. Έτσι θα φαίνεται. Μάλιστα. Έτσι, τσινόν όπου το βάλω να φαίνεται. Ναι, απλά, οκ, but it looks... I understand το που λάβεις ότι, you know, they cut around corners. Αλλά, it's beautiful, I find it nice. Έχει built-in speakers, τα οποία είναι... Passable. Το strap εν λίγο να βόλω να δεν το βολέψεις πάνω στις κελές σου. Ναι, αλλά λύσω το και τα μέω. Το lip strap όμως. Εν 5 ευρώ, ναι. Ενώ πρέπει να κυρώσεις για να το σας. Για να κόψεις την κούρβα, να ξεκόψεις την κούρβα, πρέπει να κυρώσεις. Εγώ έχω το strap μου όπως το θέλω, because ένα λάσσι πολλές κελάει στο headset μου ευτυχώς. Ναι. Και απλά φορώ το γενοκέι. You have a very valuable. So, τι εννοείς το elite, τι σου διά το elite το head strap, ας πούμε. Εν cup, εν όπως το head strap του Quest 1. Δηλαδή, έτσι cup στο πίσω μέρος και εν ρτρ, εν εν strap. It's solid. Κάμεις το ρτ, βάλεις το ρτ, κλείστο. Ah, that's it. Okay. Yeah. And then strap. And then strap. No. Okay. I thought it was like a whole helmet. No. Personalized. Ναι. Να ξύνε καμάτια, μπράους. Είδα... Κάχει YouTube VR, μπαίνεις, κάνεις μπράους στο desktop σου. What? VR. Ναι. Okay. Και wireless, αν θέλεις. Αλλά θέλεις 5G router. Με 5G router μπορείς να κάνεις και Oculus Link με το Steam wirelessly. So you're bomba. Έχω 5G router. Αλλά έχω παιδί τα παραπάνω παιδί games που παίζω εν stationary. Έπαιξα και Alex φυσικά που είναι stationary. Mm-hmm. Έχω, αλλά είναι 8 μέτρα το Oculus είναι το σύρμα. Come on, it's fine. Okay. Έχω το ενωμένο με το PC. Most so of the you're times. Very happy with your purchase. I am extremely happy with my purchase. Ήταν 300 ευρώ είναι το πράγμα. Nothing. 300 ευρώ για έτσι tech is nothing. It is nothing. Έπαιξες τύψεις σου στο Facebook. Έχει 10 χρόνια που εδώ κάτι ψεύσεις στο Facebook. Εννοώ, αλλά με λάρες, λοιπόν... Τα παιχνίδια πάνω στο Oculus, κατεβάζεις τα ή αγοράζεις τα? Όχι. Τι σημαίνει, επειδή αγοράζουν τα κατεβάζεις τα? Όχι, ναι, sorry. Άρα, ενούλα paid. Α, εννοείς διαπειρατικά? Όχι, έχει free, ενώ πως τα application έχει... Όχι, ενούλα τα games applications. Απλά, αγοράζεις τα, εννοείται πως τα αγοράζεις και αν παιχνίδια που έχουν... που θέλουν PC και πρέπει να παίξεις πάνω σε Steam VR για παράδειγμα, ναι, κατεβάζεις τα, έχει και memory, 64 GB το memory μου είναι το μικρό, κατεβάζεις τα και παίζεις τα απευθείας που το Quest. Ναι. Yeah. Okay, so and because you can... And your computer. It's also a computer. And no... I can play right now, wirelessly. No. Ναι. Και θα παίζω. Ναι, because... Wi-Fi είσαι συνδομές με το Steam. Ναι, πρέπει να είσαι συνδομές με Internet. No Internet. No Quest 2. No Facebook account, no Quest 2. Κυριολεκτικά, δεν μπορείς να έχεις Quest 2 εάν δεν έχεις Facebook account. Amazing, okay. Που, from where I'm sitting, ένα πρόβλημα. Ένα... People, ένα πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, και νομίζω να... έναν τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Απλά θέλω να κλείσω με μια πολύ απλή ερώτηση πριν προχωρήσουμε στο outro μας. Για σένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι του 2020? Ξέρω ότι πολλοί κόσμος είναι να νομίζει ότι είναι ως Cyberpunk. Αλλά είναι το 2020 το Cyberpunk. Είναι το 2020. For me, this year was marked by quarantine and Animal Crossing. Άντε, μπράβο! Άρα Animal Crossing. Ναι, I know.
I mean, έχει κι άλλα παιχνίδια that touched me, έχει... Ναι. I'm not gonna go indie games, I guess, που είναι άλλα. When it comes to gaming, I feel that Animal Crossing, νομίζω έχω χίλιες... Και αγοράσες το Πάσχα. Ναι. Which is crazy. So, ναι, I'm fine, I got this. Αλλά εν τούτο ότι it kept me company, it keeps me relaxed. Ας πούμε, εντέθηκαν το παιχνίδι. Και I think ήταν τόσο καλό το timing τους, που ξέρεις τι έκαναν. Anyway, no. It was τόσο καλό το timing. Ναι, γίνει έκαναν το COVID για να βγάλουν το Animal Crossing την ώρα. Right. So, το timing τους was so great. Όπως και άλλα παιχνίδια εκμεταλλεύτηκαν. Απλά ένα shout-out στα Among Us, στο Fall Guys, που έκαναν όχι Πάταγον. Holy crap. Ας πούμε. And it's so much fun. Δεν έπαιξα ποτέ ούτε Among Us ούτε Fall Guys. Among Us δεν έπαιξα Fall Guys όσο μ' άφηγε ο boyfriend. Όχι. Αλλά έκανα συνόη, όχι wow in the funny scene. Το κάτι άλλο, ας πούμε. And it's great though. Ναι. Γιατί you're stuck at home και you can't really go meet friends. Σε μια φάση λαλείς ένα video call, είσαι έτσι, ας πούμε. Video call. Year of the mask, year of the zoom. Ναι. Και λαλείς, okay, let's meet up on your island or let's play something, ας πούμε. Let's... What about you? Εντάξει, εγώ να πω απλά ότι παρόλο που για πολλούς το 2020 είναι μια σκατά χρονιά για ευνόητους λόγους, επέθανε πάρα πολλοί κόσμος και συνεχίζουμε και χάνουμε κόσμο αδίκα των αδίκων. Αλλά κακά τα ψέματα, in terms of gaming, ήταν μια πάρα πολλά καλή χρονιά. Είχαμε καινούριο Doom το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήρθαν το Valhalla από την εξωτερική. Εγώ ήταν να κάνω skip το Assassin's Creed Valhalla. Να φύγει το Cyberpunk, δεν το νιώβρε ρε. Να παίξω μετά Valhalla. Έκαφα εν τηλέ το Cyberpunk, αλλά και εγώ, ας το Valhalla. Και έφυγε η φάτσα μου. Ναι. The best Assassin's Creed since Black Flag. Αλλά αν πρέπει να καλέξω μόνο ένα παιχνίδι, παρόλο που εύκολα απίστευτες ώρες in quarantine, παίζοντα Sea of Thieves με την παρέα μου, Hail Turok. Sea of Thieves, πολύ Deep Rock Galactic που είναι Indie Darling, το Deep Rock Galactic με τους dwarfs στο διάστημα που κάνουν mining. Ναι. Fantastic. Λοιπόν, το παιχνίδι το οποίο μου έκλεψε την καρδιά και πρέπει να πω ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς, είναι το Hades. Είναι ένα Indie Darling και είναι a gamer's game. If I can... Το Last of Us 2, ενεργοντέχνης, it's a great piece of work. Αλλά το Hades είναι a gamer's game. It's the best game. Way I can describe okay. it. If you understand what I mean. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Yeah. Okay. I need to play that. You absolutely do need to play Hades, yes. Απίστευτα καλό παιχνίδι. Κάθομαι και κάνω, το πώς έλωσα πριν about the video game. Κάνω, I'm a cyberpunk bartender action Valhalla. Ναι, ρε, indie, wow. But it's so cute, and I realized that it's relaxing. Είναι ο ταξιτζής cyberpunk? Το Neocab. Neocab. Yeah. It's an award. Yeah. And I love, that was truly... Anyway, ελπίζω να έρθει και η πάτσα το Γενάρη. Πολλές πάτσες, ναι. Και ο κόσμος να μπορεί να παίξει πας στο PS5, τότε όταν επιτέλους βγάλουν PS5 κονσόλες, την άνοιξη. Γιατί η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι stock για PlayStation 5 και Xbox X είναι η άνοιξη. Yeah. Άντε παιδιά, it is what it is. Φοούνται να κάνουμε τίποτε, φοούνται. And I understand them because of COVID, αλλά φοούνται. Φοούνται, έτσι. Yeah. Okay, so... Νομίζω σιγά σιγά πράγμα. Ναι, πρέπει να κλείσουμε να κάνουμε μια τελευταία αναφορά στο διαγωνισμό μας. Yes. Μέσα από τον οποίο θα κληρώσουμε έναν Huawei P40 Lite. Αλλά την επόμενη εβδομάδα. Να πω αγωνιστική. Αγαπητή δουλειά μου, ρε κουμπάρε. Την επόμενη αγωνιστική. Στην επόμενη κομπή να ανακοινώσουμε τον ή την νικήτρια του Huawei P40 Lite. Το μόνο πράγμα κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να απαντήσετε μια ερώτηση κάτω από τα comments. Οπουδήποτε βλέπετε το βίντεο, ήταν και Κότοβον, Black Lemon, οπουδήποτε βλέπετε αυτό το βίντεο, την έχουμε μπει μας στον Geek Out, να απαντήσετε την ερώτηση. Πώς λέμε την υπηρεσία, wait, hold up, I forgot the question. Πώς λέμε την υπηρεσία που μας δίνει δωρεάν 500 MB για μια ώρα, μια φορά το μήνα, για να μην σε πιάσει ο πανικός. Είναι το όνομα της υπηρεσίας, παιδιά, we kept mentioning it last week. Ναι, ξέρω, ενώ... Like, και τώρα απλά ξηχάνουμε and we're like, oh, trying not to say things. Είναι το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, απλά είναι το προηγούμενο επεισόδιο. Και we're like... Λοιπόν, ό,τι έχει να κάνετε απόψε,
please, μεν πάτε στο, με φύγετε στη στράτα 12 και 45 να πάτε πίσω σπίτι σας. No. Επειδή νομίζω όλοι μας μπορούμε να μαντέψουμε τι είναι να γίνει υπόψε. Αν θα οδηγήσετε, please, μεν πείτε. Αν θα πείτε, please, μεν οδηγήσετε. Περάστε καλά. Ναι, ρε παιδιά, στο τέλος της ημέρας, είναι απλά Παρασκευή αύριο. Let's be honest. Θα αλλάξει κάτι. Παιδιά, όπως πάντα πράγματα. Yay, 2021! Παιδιά, an arbitrary numbers δεν παίζει ρόλο. Anyway, I hope you enjoy it. Η μπλε σφαίρα μας εδώ και ακόμα ένα γυρόν. Γυρόν που την μεγάλη, την κίτρινη σφαίρα μας. And that's it. Μακάρι σιγά σιγά η επιστήμη να μας φέρει τη λύση, σιγά σιγά. Να την έχουμε όλοι στο χέρκα μας και κάπου στην άνοιξη του χρόνου νομίζω ο κόσμος να επιστρέψει στην κανονικότητα, γιατί ως τότε, this is what we get. Πού το φρίξω. Και που μένα την Ivy. Happy New Friday. Και πούλους μας actually. Ναι, πούλους μας, δεν και αντρέιδες. Happy New Year. Νο φυλακτού, ενώ Κυριάκου. Πίσω από την κοσόλα. Ούτου. Thank you so much for your support. It's been an incredible year. Με καλά και κακά, we get it. Όπως πάντα. Απλά δεν παραπάνω κακά φέτος. Τι έξι χάσαμε να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. That were awesome. Και who else is awesome and did something about the show. Ο καταπληκτικός μας ο Σταύρος. Και το καταπληκτικό μας το intro. And our amazing team. Oh my god, thank you Σταύρος! Yes, Σταύρος Χριστοφόρου, ο οποίος έκανε μας το προηγούμενο intro του προηγούμενου version του Geek Out. Και το καινούριο, because he's absolutely awesome and we love him. Ιδρυτικό μέλος και καταπληκτικός animator. Ο Σταύρος και το Σόιζι ξεκινούν με το 2 γράμμα. That is, wow. SS, baby. Wow. Άρα έτσι είναι καμάντο. Άρα καμάν τα γραφικά μαζί. Nope. Καμάν το Σταύρος μόνος του. Λοιπόν. Κλείω με το animation του Σταύρου. Awesome. We love you, παιδιά. Be safe. Please be safe. And καλό φαΐν, τον πουλαλό συνέχεια, καλά εμβόλια, πολύ υγεία και πάνω απ' όλα πολύ υπομονή, παιδιά. Yeah. We got this.